Συναδέλφοι και συνάδελφοι, σα καλωσορίζουμε στη σημερινή κοινή συνέντευξη τύπου των συνδικαλιστικών οργανώσεων στον χώρο τη δικαιοσύνη, η οποία πάρθηκε κατόπιν πρωτοβουλία του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων. Καλωσορίζουμε στη σημερινή μα συνέντευξη τύπου τους εκλεγμένους εκπροσώπους του εκλεγμένου εκπροσώπου του Σωματείου Δικαστικών Διερμηνέων Αττική, τη Πανελλήνιας Ένωση Υπαλλήλων Γραμματεία Δικητικών Δικαστηρίων και του Συλλόγου Υπαλλήλων Δικητικών Δικαστηρίων Αθηνών. Το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων απλώνει χέρι οργάνωση, αλληλεγγύη, ενότητα και διεκδίκηση σε όλου του εργαζόμενου στον χώρο τη δικαιοσύνη και στα σωματεία του. Απευθύναμε εδώ και καιρό κάλεσμα συμπόρευση, οργάνωση, κοινού συντονισμού των ετοιμάτων μα για την προάσπιση τη υγεία μα και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον χώρο τη δικαιοσύνη. Οι μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι μπορούμε και πρέπει να δώσουμε αποφασιστική απάντηση. Στην πολιτική που μα έφερε ω εδώ, μαζί με του φυσικού συμμάχου μα, του δικαστικού υπαλλήλου, του δικαστικού διερμηνεί, του αυτοαπασχολούμενου δικηγόρου με μικρά εισοδήματα, μαζί με όλο το λαό. Δεν είμαστε μόνοι μα. Βράζουμε στο ίδιο ζουμί καθημερινά, έχουμε τι ίδιε ανησυχίε, τα ίδια προβλήματα, δοκιμαζόμαστε από την ίδια βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων πήρε την πρωτοβουλία καλέσματο μάχη. Και κοινού συντονισμού τη πάλης των εργαζομένων στον χώρο τη δικαιοσύνη, με αιχμή τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με την πανδημία, τα αιτήματα που έχουμε για την προστασία τη υγεία μα. Γιατί δεν ανεχόμαστε ούτε συμβιβαζόμαστε την είδηση των δεκάδων νεκρών καθημερινά και των χιλιάδων κρουσμάτων, γιατί δεν ανεχόμαστε να χάσουμε άλλου συναδέλφου μα. Γιατί δεν ανεχόμαστε τον 21ο αιώνα να παίζουμε καθημερινά στα δικαστήρια τη ζωή μα κορώνα γράμματα, χωρί μέτρα προστασία, χωρί ιατρό εργασία, χωρί προσωπικό καθαριότητα. Γιατί δεν ανεχόμαστε τον 21ο αιώνα μισθωτοί και ασκούμενοι δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, δικαστικοί διερμηνεί, να στηβαζόμαστε σε άθλιε αίθουσε, χωρί εξαρισμό, χωρί έξοδο διαφυγή. Η πανδημία ανέδειξε ανάγλυφα τη των δικαστικών υπηρεσιών την υποστελέχωση τι σοβαρότητα ελήψη σε προσωπικό. Ανέδειξε επίση τι εγκληματικέ ευθύνε τη κυβέρνηση όσο διαχρονικά στήριξαν και στηρίζουν την πολιτική τη υποχρηματοδότηση την πολιτική τη εμπορευματοποίηση τη υγεία. Έγινε καθαρό με τον πλέον τραϊκό τρόπο ότι απέναντί μα έχουμε όλοι εργαζόμενοι έναν κοινό αντίπαλο. Την αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων, του κράτου του, που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, Κόντρα στι σύγχρονε ανάγκε των πολλών. Το ίδιο το κράτο, που άφησε το λαό μα εκτεθειμένο, ολομόναχο να παλεύει με έναν δίθεν αόρατο εχθρό, ε, άνοιξε το δρόμο στου εργοδότε μα να μεντύνουν καθημερινά την επίθεση στα, 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 στα δικαιώματά μα. Η ίδια η πολιτική που ληστεύει το μόχθο μα από την τσέπη μα στα σούπερ μάρκετ, στα βενζινάδικα, η ίδια η πολιτική που αβαντάρει του παρόχου ηλεκτρισμού, τι εταιρείε τηλεπικοινωνιών για να μα καφρίζουν. Το ίδιο κράτο που κινείται με την ταχύτητα του φωτό όταν είναι να βγάλει παράνομε τι απεργίε των εργαζομένων, όταν θέλει να του θερμοκρατήσει, όπω είδαμε με τον πλέον εμφαντικό τρόπο στο μεγάλο απεργιακό αγώνα των εργαζόμενων στην Κόσκο το προηγούμενο διάστημα, το ίδιο το κράτο που μπορεί να κλείνει συμφωνίε δισεκατομμυρίων για φρεγάτε και αραφάλ σε χρόνο ρεκόρ, να βρίσκει αναδόχου για να λιμένονται εκατομμύρια καμένα στρέμματα, αφήνει παντελώ απροστάτευτου του εργαζόμενου και το λαό από τα καιρικά φαινόμενα. Γιατί για το κράτο αυτό είναι κόστο η προστασία τη ανθρώπινη ζωή όταν πρέπει να στηριχθεί ανάπτυξη των λίγων που πάντα θα πατάει στην εκμετάλλευση των πολλών. Οι μισθωτοί, δικηγόροι, οι δικαστικοί υπάλληλοι διερμηνεί έχουμε απέναντί μα ένα κοινό αντίπαλο. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από μία άλλη προοδευτική διακυβέρνηση. Δεν έχουμε ανάγκη από σωτήρες, θα σωθούμε μόνοι μα. Γιατί ενώ για εμά, όπω και για όλο το λαό, η ακρίβεια έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Οι στίβε από απλήρωτου λογαριασμού ρεύματο στα σπίτια και στα γραφεία μα μαζεύονται. Γιατί εν, ενώ ένα στα πέντε νοικοκυριά στην Ελλάδα ξεπαγιάζει, έτσι αποδεικνύεται ότι η περιβόητη πράσινη ανάπτυξη τελικά αφορά μόνο τα κέρδη των λίγων. Την ίδια στιγμή, το ποτήρι των σωρευόμενων οφειλών τόσο από τη μακρόχρονη προηγούμενη περίοδο τη οικονομική κρίση και τη πανδημία, που δεν μπόρεσαν τα λαϊκά στρώματα να τα απεξέλθουν, όσο και από την υποχρέωση καταβολή φορών που ήδη τρέχουν, ξεχυλίζει καθημερινά την απαράδεκτη και προκλητική πρακτική τη άμεση βεβαίωση φόρων στο ΚΕΑ όπου έχει εγκαινιάσει η δίκηση του ΕΦΚΑ. Ενώ στον αντίποδα το κράτο του και η πολιτική του με το νέο αναπτυξιακό νόμο και τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαψης, μπουκώνει καθημερινά με δεκάδε δι ευρώ του επιχειρηματικού ομίλου, του στηρίζει ποικιλότροπα και πολύμορφα με επιδοτήσει, με απαλλαγέ, θωρακίζοντα την κερδοφορία του. Το κάλεσμα του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων αφορά τα καυτά, τα φλέγοντα ζητήματα που βιώνουμε όλοι καθημερινά. Γιατί για εμά υπάρχει λύση. Βρίσκεται μέσα στον οργανωμένο αγώνα των εργαζομένων, μέσα από τα σωματεία του. Γιατί μπορούμε όλοι μαζί να πούμε ότι δεν συμβιβαζόμαστε με μια τέτοια ζωή. Γιατί μπορούμε να πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μα. Τη μόνη απάντηση για εμά μπορούν να τη δώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ενωμένοι, συντονισμένοι, μέσα από τα σωματεία του. Η μόνη απάντηση μπορεί να δοθεί μέσα από το συλλογικό αγώνα. Μέσα από σωματεία ζωντανά, με μαζικέ και συλλογικέ διαδικασίε, πρωτοβουλίε, δράσει, όπω είναι και αυτή η δράση που παίρνουμε σήμερα, που αγκαλιάζουν όλο και περισσότερο εργαζόμενου. Έχουμε τη δύναμη να αναμετρηθούμε με την αντιλαϊκή πολιτική. Η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο αν δυναμώσουμε και αν συντονίσουμε όλοι μαζί τι διεκδικήσει μα. Στοχεύοντα την ίδια στιγμή τον πραγματικό αντίπαλο την εργοδοσία και όλου του φορεί τη, το κράτο τη, τι κυβερνήσει που έχουν ενιαίο σχέδιο σε βάρο τη ζωή μα. Θέτοντα τώρα άμεσα στο προσκήνιο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μα, χωρί να περιμένουμε ένα πιο επιτελικό κράτο, μια πιο δίκαιη ανάπτυξη. Οι αγωνιστικέ πρωτοβουλίε του προηγούμενου διαστήματο σε μια σειρά κλάδου για την προστασία τη υγεία, οι αγώνε των λιμερεργατών τη Κόσκο για το δικαίωμα. Ε, τη πάλι για συλλογική σύμβαση εργασία, ο ηρωικό ο πολύμινο αγώνα των εργαζόμενων στη ΛΑΡΚΟ είναι πολύτιμη παρακαταθήκη για εμά για του αγώνε που θα δώσουμε το επόμενο διάστημα. Γιατί αυτοί οι αγώνε αποδεικνύουν ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα με αγώνε καταχτιούνται στην πράξη. Είναι ανάγκη λοιπόν να πολλαπλασιαστούν οι αιστείε αντίσταση, να ενωθούν σε ένα μεγάλο ποτάμι κατά δίκη τη πολιτική που ευθύνεται για τα προβλήματα που βιώνουμε. Σε ένα μέτωπο συλλογική διεκδίκηση. Των δίκαιων ετοιμάτων μα. Η σημερινή μα πρωτοβουλία για να πάρουμε μια συνέντευξη τύπου όλων των εκπροσώπων εργαζομένων από τα σωματεία στον χώρο τη δικαιοσύνη, έρχεται να προσθεθεί στη μεγάλη μάχη που δίνουμε για το πλατή άνοιγμα, την προπαγάνδυση, τη παγκινητοποίηση που ετοιμάζουμε στι 20 Φεβρουαρίου και ώρα 12 στα δικαστήρια τη Ευελπίδων. Τι λίγε μέρε που απομένουν μέχρι την παγκινητοποίηση των εργαζομένων θεωρούμε ότι πρέπει να κάνουμε στους χώρους μας, στις δικαστικές υπηρεσίες, στα δικηγορικά γραφεία και στις μεγάλες δικηγορικές εταιρείε, κυριολεκτικά τη νύχτα μέρα. Να δώσουμε όλοι μαζί σαν ένας άνθρωπος όλες μας τις δυνάμεις για να φτάσει το κοινό μας κάλεσμα σε όποιον εργαζόμενο οργίζεται, σε όποιον αγωνιά. Να φουντώσει ο προβληματισμό στους εργαζόμενους, αλλά και η πίστη ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη στα αίτηματά μας. Γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα. Να κάνουμε κυριολεκτικά τη νύχτα μέρα, για να φουντώσουν και να πολλαπλασιαστούν οι αιστείε αντίσταση και στο δικό μα χώρο. Και στο δικό μα χώρο, στο χώρο τη δικαιοσύνη. Κλιμακώνουμε λοιπόν του αγώνε μα. Αναλαμβάνουμε τη δική μα θέση μάχη στο πλευρό των εργαζομένων, των σωματείων, συλλόγων και σωματείων αυτοπασχολουμένων, φορέων τη νεολαία, συλλόγων γυναικών, συνταξιουχικών οργανώσεων. Δίνουμε παρόν στο μεγάλο παλαϊκό σκλαλητήριο το Σάββατο 26 Φλεβάρι στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα που για εμάς πρέπει να αποτελέσει ένα μήνυμα αγώνα για ουσιαστικά μέτρα ανακούφιση από το βραχνά της ακρίβειας για την προστασία της υγείας του λαού από την πανδημία με αφορμή και τα δύο χρόνια από το κρέσπασμά της από το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ευχαριστούμε εκ μέρους του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων του συναδέλφους μας εκλεγμένους συνδικαλιστές για την παρουσία τους στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Όπως είπαμε και εισηγητικά, ε, θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελέσει έναν ακόμα εφαλτήριο για να μεγαλώσει ο οργάνωση της πάλης, ο κοινό συντονισμό, να γίνει η οργή, η αγανάκτηση που βιώνουμε καθημερινά στους χώρους δουλειά, που ε, που συνάδελφοι αναφέρονται διαρκώ στις, ε, στις αυξήσει των λογαριασμών, ε, στον στο νίκη, που σε όλους, όλους μας απασχολεί ότι κυριολεκτικά δεν τα βγάζουμε πέρα. Όλη αυτή λοιπόν η οργή, η αγανάκτηση για εμάς πρέπει όχι μόνο να φουντώσει, πρέπει να γίνει οργανωμένο συλλογικό αγώνα μέσα από τα σωματεία μα. Για τον λόγο αυτό, ε, θεωρούμε ότι πρέπει να δώσουμε όλε μα τι δυνάμει να είναι πετυχημένη η παγκινητοποίηση που ετοιμάζουμε στι 23 του Φεβρουαρίου, 12 η ώρα, στον χώρο τη Ευελπίδων. Όλα τα δικαστήρια κυριολεκτικά να χορεύουν στο ρυθμό μα, ρυθμό των ετοιμάτων μα των διεκδικήσεών μα και στις 26 Φεβρουαρίου, στο Σύνταγμα, στο πλευρό των εργαζόμενων του εργατικού λαϊκού κινήματο, να πλημμυρίσει το Σύνταγμα και να ακουστεί η δική μα φωνή όπω έχει ακουστεί με του μεγάλου εργατικού λαϊκού αγώνε του προηγούμενου διαστήματο. Κλείνοντα, θέλουμε να επαναφέρουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου τα αιτήματά μα που έχουν γίνει ήδη ε, πλαίσιο κοινό για συντονισμό στι θηκατευτικέ οργανώσει. Διεκδικούμε και απαιτούμε μαζικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ για όλου του εργαζόμενου στον χώρο τη δικαιοσύνη, εμβολιασμένου και μη, αποκλειστικά με επιβάρηση του κράτου και τη εργοδοσία, παρουσία κλιμακίων του ΕΟΔ στου χώρου των δικαστηρίων, καθημερινέ απολυμάνσει όλο τον χώρο των δικαστηρίων, με μόνιμο προσωπικό καθαριότητα, τακτικέ απολυμάνσει σε δικηγορικέ εταιρείε και γραφεία άμεσε προσλήψει μόνιμου προσωπικού δικαστικών υπαλλήλων για να καλυφθούν τα τεράστια κενά, ιδιαίτερα στα δικαστήρια τη Αθήνα. Στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητα. Έλεγχο στο μέτρο προστασία, τη υγεία και τη ασφάλεια των εργαζομένων. Οργάνωση προληπτικών ελέγχων σε μεγάλε δικηγορικέ εταιρείε και γραφεία. Με αποκλειστική ευθύνη του ΕΟΔΗ και του ΣΕΠΕ. Εξασφάλιση αδειών ειδικού σκοπού σε όσου εργαζόμενου βγαίνουν θετικοί, νοσούν, σε όσου βρίσκονται σε καραντίνα, σε πρέπει να επιτηρούν μικρά παιδιά ή ηλικιωμένου, με το κόστο να επιβαρύνει αποκλειστικά το κράτο και την εργοδοσία. Κανεί συνάδελφο που νοσεί να μην εργάζεται. Ενίσχυση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασία στι δικαστικέ υπηρεσίε αναγκαίε αποστάσει για την αποφυγή του συνοστισμού στι γραμματείε και στα δικαστήρια, θερμομετρήσει, κατάλληλο αερισμό, παροχή ατομικών μέτρων προστασία, μάσκε αυξημένη προστασία, αντισηπτικά, καθημερινέ απολυμάνσει. Ασφαλή λειτουργία των δικαστηρίων με αξιοπρεπεί συνθήκε. Άμεση αποκατάσταση των κάθε είδου βλαβών στα, δικητικά, στα, δικαστικά κτίρια και σε αίθουσε με γενικότερη ολοσχερή βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών τους πλατιά και οργανωμένη επιστημονική ενημέρωση του λαού μας για την πανδημία και τον εμβολιασμό με επίκεντρο τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τις κοινωνικές ομάδες υψηλού κινδύνου. Κρατική χρηματοδότηση και ουσιαστική ενίσχυση του Δημοσίου Συστήματο Υγεία, των νοσοκομείων και τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, προσλήψει μόνιμου υγειονομικού και λοιπού προσωπικού για νέε ΜΕΘ για επαναλειτουργία των νοσοκομείων που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας με προτεραιότητα στις ΜΕΘ και στα διαγνωστικά κέντρα. Επίδομα ανεργίας 600 ευρώ για όλους τους ανέργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Κανείς εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυξή στους μισθούς και στις συντάξεις κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκή ανάγκη και κατανάλωση, καθώ και του έμφυα για λαϊκά νοικοκυριά. 13ο και 14ο μισθό. Κάνε ένα λαϊκό σπίτι χωρί ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, όχι στι κατασχέσει και στου πλησιασμού τη περιουσία του λαού. Συνεχίζουμε λοιπόν πιο αποφασιστικά. Σα ευχαριστούμε πολύ. Δίνουμε όλε μα τι δυνάμει ώστε να συνεχιστεί ο συντονισμό μα και με τι υπόλοιπε συνδικαλιστικέ οργανώσει στον χώρο τη δικαιοσύνη και να καταλήξουμε μαζί να οργανώσουμε από κοινού τη δράση μα για να κάνουμε πράξη τα δίκαια αιτήματά μα. Σα ευχαριστούμε πολύ.